Ολοκληρώσαμε την τακτική σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξειδικεύσουμε τις προτερότητές μας για τους επόμενους μήνες. Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική ανακοίνωση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους από τη στιγμή υλοποίησης του μέτρου, ένα μέτρο το οποίο εξάλλου αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ προτερότητε για του επόμενου μήνε κινούνται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ε, υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματο των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αναμένουμε την τελική έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει άμεσα. Θα ωφελήσει πάνω από 30.000 συμπολίτε μα και σκοπό μα είναι μέσω αυτού του προγράμματο να μειώσουμε σημαντικά τις λίστες αναμονής ως προς τα χειρουργία, ξεκινώντας από τα παλαιότερα περιστατικά και πηγαίνοντας προς τα πιο καινούργια. Μας απασχόλησε επίσης για ακόμα μια φορά το ζήτημα των, της διαχείριση των περιστατικών στα τμήματα επίγοντων περιστατικών των νοσοκομείων εντός του επόμενου διαστήματο θα υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε ανακοινώσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα τμήματα επίγοντων των περιστατικών αποτελούν μια αιστεία δυσαρέσκεια και πολλέ φορέ αδικούν και τη συνολική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγεία. Δεν θα σταθώ στην αναμόρφωση των ΤΕΠ, η οποία δρομολογείται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αναμένονται και άλλε πρωτοβουλίες ενίσχυσης προσωπικού, ειδικά όσον αφορά στους τραυματιοφορείς και ενδεχομένως προτάσεις για μια καλύτερη διαχείριση των εφημεριών της Αττικής. Ο σκοπός μας είναι πάντα οι συμπολίτε μας να περιμένουν λιγότερο στα τμήματα επιγόν των περιστατικών με λιγότερη ταλαιπωρία, με περισσότερη αξιοπρέπεια και τελικά να εξυπηρετούνται καλύτερα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις άμεση παρέμβασης σε αυτό τον κρίσιμο τομέα λειτουργίας του ΕΣΥ.